Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Στην εκπομπή Πάνω από όλα η υγεία μου, σήμερα θα μιλήσουμε για τον άνδρα συγκεκριμένα. Θα μιλήσουμε για το ουροποιητικό σύστημα και πιο συγκεκριμένα θα αναφερθούμε στον προστάτη και τις παθήσεις του, στο πρώτο μέρος της εκπομπής, και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα αναφερθούμε στα θυλώματα του ουροποιητικού συστήματος. Κοντά μας είναι εκλεκτός προκεκλημένος, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι μαζί μας για να πούμε τα νεότερα δεδομένα για όλα αυτά τα θέματα. Μαζί μας είναι ο δόκτωρ Ιωάννης Θεοδωράκης, ο οποίος είναι χειρουργός, ουρολόγος, ογκολόγος. Είναι επίσης υπεύθυνος της πρώτης ουρολογικής κλινικής στη Euromedica Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης. Παράλληλα πρέπει να πούμε ότι είναι και διδάκτορ του Πανεπιστημίου του Μονάχου και ένας βασικά γιατρός με πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία, μεγάλη διαμονή στη Γερμανία. Έχει έρθει εδώ βέβαια και αρκετά χρόνια στην Ελλάδα. Είναι μαζί μας σήμερα να μιλήσουμε για όλα αυτά. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα και στους Διάδρο, καλησπέρα και στους τηλεθεατές μας. Ευχαριστούμε πολύ. Καλώς ήρθατε λοιπόν. Να μιλήσουμε για τον προστάτη. Κάθε φορά λέμε και κάτι καινούριο. Ο κόσμος ενδιαφέρεται για αυτό το θέμα. Είναι ένα θέμα που προβληματίζει και πραγματικά υπάρχουν και πολλά περιστατικά από αυτά που συζητούσαμε και πριν ακόμα στην εκπομπή με προστάτη στους άνδρες. Άρα λοιπόν, κύριε Θεοδωράκη, ο προστάτης είναι ένα μεγάλο θέμα για τους άνδρες. Υπάρχουν διαφορετικές παθήσεις του προστάτη σίγουρα. Βεβαίως. Υπάρχουν διαφορετικές παθήσεις του προστάτη και βέβαια ο προστάτης ανοίγει στο ουροποιητικό γεννητικό σύστημα. Ναι. Η φύση εμάς τους άνδρες μας έκανε λίγο πιο, στο πούμε έτσι, περίπλοκους στην κατασκευή μας. Ναι. Ναι, σε αυτό το σημείο του. Στο συγκεκριμένο. Στο συγκεκριμένο σημείο. Έτσι, ναι. Διότι σαν στις γυναίκες, για παράδειγμα, είναι χωριστά το οροποιητικό από το γεννητικό σύστημα. Είναι μεν κοντά, αλλά χωριστά. Ενώ σε εμάς, βέβαια, είναι το οροποιητικό και το γεννητικό σύστημα, είναι στο ίδιο σημείο. Α, γι' αυτό υπάρχει πρόβλημα. Βεβαίως. Και έτσι λοιπόν, ότι ο προστάτης είναι το κέντρο του συστήματος. Όπως θα το πούμε στους τηλεθεατές μας, ότι ο προστάτης είναι ένα όργανο που έχει μέγεθος και σχήμα καστάνου. Ναι. Είναι μεταξύ ουροδόχου, κύστεως και πέους, στη βάση δηλαδή. Μέσα από τον προστάτη περνάει η ουρήθρα, δηλαδή περνάνε τα ούρα μέσα από τον προστάτη. Και ο προστάτη και εκεί γίνεται και εξπερμάτωση. Ταυτόχρονα, στο ίδιο σημείο. Και ο προστάτης είναι ένας αδένας, ο οποίος είναι φτιαγμένος για να παράγει το προστατικό υγρό, το οποίο είναι το 80% του όγκου του σπέρματος, είναι το προστατικό υγρό. Μαζί με τους σπερματοδόχους κύστες που είναι πίσω από τον προστάτη. Αυτό λοιπόν είναι στην ουσία η κινητήριος δύναμη των σπερματοζωαρίων. Έτσι λοιπόν, έχει σχέση λοιπόν ο προστάτης και με την ούρηση και με την γονιμότητά μας. Άρα δηλαδή, στην ουσία, πολύ σημαντικό όργανο. Βεβαίως. Στην ουσία, ο προστάτης είναι όργανο γονιμότητας. Ακριβώς. Μέχρι μια ηλικία. Από μια ηλικία και μετά όμως είναι προβληματικός για τον άνδρα, διότι σε εμάς τους άνδρες αναλογικά είναι σαν η μήτρα στις γυναίκες. Ο προστάτης μετά τα 40-45 μας μεταβάλλεται και στην κατασκευή του και στο μέγεθός του. Μάλιστα. Δηλαδή μεγαλώνει και αλλάζει η κατασκευή του, η λεγόμενη καλοήθηση υπερπλασία του προστάτη, την οποία έχουμε όλοι οι άνδρες. Διότι έχουμε καμιά φορά στο ιατρείο μου άνδρες και λένε να έχω καλοήθη υπερπλασία και αυτό. Όλοι έχουμε καλοήθη υπερπλασία του προστάτη. Από 40-45 και μετά, δηλαδή ο προστάτης αλλοιώνεται στην κατασκευή του και στο μέγεθός του, και έτσι λοιπόν μπορεί να μας δημιουργήσει και προβλήματα γονιμότητος, δηλαδή η ποιότητα του σπέρματος ελαττώνεται στον άνδρα και έχει να κάνει με τον προστάτη επίσης. Και βέβαια, ανάλογα με το πώς μεγαλώνει, πώς αλλάζει, έχει να κάνει και με την ούρηση, βέβαια. Όπως είπαμε, τα ούρα περνάνε μέσα από τον προστάτη. Άρα λοιπόν, έχουμε ένα όργανο το οποίο σε μια περίπλοκη περιοχή και οι παθήσεις του επηρεάζουν πολλές λειτουργίες του ανδρικού οργανισμού. Ναι. Άρα, γιατρέ, οι άνδρες από την ηλικία των 45 και πάνω, έτσι, πρέπει, οι οποίοι για να θέλουν να συνεχίσουν να είναι και γόνιμοι, από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι, παράλληλα. Η γονιμότητα τελειώνει, αρχίζει και ελαττώνεται από τα 40-45. Γι' αυτό πρέπει το λέμε να το ακούν και πολλοί. Και στον καμιά άνδρα. Φορά, γιατί στον άνδρα λέγονται άλλα πράγματα. Ναι, αυτό δεν ισχύουν δυστυχώς. Για πείτε το αυτό, γιατί είναι σημαντικό πραγματικά. Και έχω περάσει τα 40-45 και μπορώ να το επιβεβαιώσω. Ναι. Λοιπόν, η γονιμότητα με τα χρόνια ελαττώνεται και στον άνδρα, βέβαια. Ωραία, και σήμερα, αυτό. Βέβαια, βλέπουμε ότι η σύγχρονη εποχή, βέβαια, εξαιτίας πολλών παραγόντων, πολλές φορές τα ζευγάρια καθυστερούν να κάνουν παιδιά. Ναι, και αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα, βέβαια, διότι αυτό ισχύει και για τη γυναίκα. Έτσι, αλλά εσείς γυναίκες έχετε ένα πλεονέκτημα, τα οάρια σας είναι ήδη όριμα από τότε που γεννηθήκατε. Άρα λοιπόν, τα όρια απλώς κάθε μήνα εκρίνονται τα οάρια αναλόγως με τον κύκλο της γυναίκας. Στους άνδρες, βέβαια, σε εμάς τους άνδρες, τα σπερματοζωάρια σχηματίζονται εκ νέου συνεχώς. Και ξεκινάνε από απλά κύτταρα και περνάνε 6 μεταμορφώσεις μέχρι που να γίνει το κανονικό το σπέρμα. Αυτό κρατάει γύρω στις 6 εβδομάδες. Ναι. Σημαίνει δηλαδή ότι
Το σπέρμα που θα εξυπηρετήσει ένας άντρας σήμερα είχε αρχίσει να σχηματίζει τις τελευταίες 4 με 6 εβδομάδες. Ό,τι λοιπόν συνέβη αυτό το χρονικό διάστημα επηρεάζει την ποιότητα του σπέρματος επίσης. Και ένα πρόβλημα μεγάλο είναι και βέβαια και οι λοιμώξεις του ουροπητικού συστήματος που έχουν να κάνουν πάντα με το προστάτη μας, δηλαδή τους άντρες. Με τις λεγόμενες προστατήτιδες. Αυτό ακριβώς θα σας το ρωτούσα μετά, γιατί σήμερα θα συζητήσουμε, είπαμε, για τις παθήσεις του προστάτη, για την καλοήθη υπερπλασία του προστάτη. Θα πούμε και λίγα πράγματα για τον καρκίνο του προστάτη, και αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα και απασχολεί πολύ τον κόσμο. Κύριε Θεοδωράκη, άρα λοιπόν δεν ισχύει αυτό που λέμε ότι η γονιμότητα του άνδρα μπορεί να κρατήσει μέχρι τα 70, ας πούμε, και παραπάνω. Και η γονιμότητα στον άνδρα λοιπόν αρχίζει και λεπτώνεται και περιορίζεται. Έτσι ακριβώς. Όταν υπάρχουν προβλήματα με τον προστάτη του, είναι η γονιμότητά του επηρεάζεται. Βεβαίως. Γιατί όπως είπαμε, ελαττώνεται η ποιότητα και η ποσότητα του προστατικού υγρού. Άρα και λοιπόν αυτό πρέπει να το προσέχουμε αυτό. Δεν αυτό, το έχουμε τονίσει ποτέ. Γι' αυτό ο σοφός λαός λέει: Η μικρός-μικρός παντρέψου, η μικρός καλογερέψου. έτσι λέει ο λαός. Και εμείς το βλέπουμε, ας πούμε, στην ποιότητα του σπέρματος, στην υπογονιμότητα των. Των ζευγαριών. Διότι βέβαια, όπως είπαμε, ο κιόλας είναι μεγαλύτερη ηλικία. Γιατί είστε και ανδρολόγος, έτσι. Έχετε εξειδικευτεί και στην ανδρολογία. Σήμερα, ας πούμε, επειδή υπάρχει αυτή η αντίληψη στον κόσμο ότι στους άνδρες, ας πούμε, κρατάει περισσότερη γονιμότητα κλπ. Αυτό και εγώ σας το ρώτησα, γιατί πραγματικά. Ναι, καμιά φορά έχονται, ας πούμε, 50-άριδες που έχουν κάποια καινούργια σχέση, θέλουν να κάνουν παιδιά κλπ. Και φέρνουν ένα σπερμοδιάγραμμα το οποίο είναι κακής ποιότητας. Και λέει, μα εγώ αισθάνομαι νέος κλπ. Ναι, άρα εντάξει, λοιπόν αλλά και οι άνδρες πρέπει νωρίς να αποφασίζουν να παντρεύονται, αν θέλουν τέλος πάντων να κάνουν οικογένεια και παιδιά και να τεχνοποιήσουν. Στα νορμάλ όρια, όχι να το παρατραβάνε. Ακριβώς. Γιατί η υπερπλασία του προστάτη, όπως είπαμε, την έχουμε όλοι μας. Είναι άνδρες και υπάρχει αυτή η αντίληψη. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, κύριε Θεοδωρά, τώρα, εκτός από αυτό, να πούμε λίγο για την προστατήτιδα. Τι σημαίνει η προστατήτιδα, σε ποια ηλικία εμφανίζεται και ποια είναι τα συμπτώματα που δίνει. Η προστατήτιδα μπορεί να εμφανιστεί σε όλες τις ηλικίες, βέβαια. Έχει στι νεότερες ηλικίες για να κάνει σεξουαλική επαφή. Διότι, βέβαια, αν δεν χρησιμοποιούμε προφύλαξη, στις γυναίκες πολλές φορές μπορεί να υπάρχει μια κολπίτιδα, δηλαδή μικρόβια στον κόλπο, χωρίς να έχουμε συμπτώματα. Ναι. Έτσι, λοιπόν, να έχουμε σεξουαλική επαφή εμείς οι άνδρες με μια γυναίκα και. Φυσικά υπάρχουν και άλλου είδους σεξουαλικές επαφές που μπορεί να έχει ένας άνδρας. Φυσικά. Έτσι, γιατί είναι δύσκολες οι εποχές. Τέλος πάντων. Καινούργια τα δεδομένα. Προστίθεται καινούργια δεδομένα, θα έλεγα κάθε φορά. Ναι, ήταν παλιά. Υπήρχαν αυτά, αλλά προστίθεται και καινούργια. Ναι, τότε λοιπόν έχουμε ανιούσες φλεγμονές. Δηλαδή, τα μικρόβια μπαίνουν από την ουρήθρα και το πρώτο θα συναντήσουν πηγαίνοντας μέσα στον ανδρικό οργανισμό είναι ο προστάτης. Μάλιστα. Ο προστάτης, βέβαια, και το ουροπητικό σύστημα έχει συστήματα άμυνας. Υπάρχει βλενογόνος, αμυντικά συστήματα, έτσι ώστε τα μικρόβια να μην μπορούν να προχωρήσουν. Υπάρχει τείχος δηλαδή. Και στους άνδρες τα μικρόβια μπορούν να πούνε από δύο σημεία στον ανδρικό οργανισμό. Από το αναπνευστικό σύστημα, από το ουροπητικό. Άλλη είσοδος δεν υπάρχει. Έτσι λοιπόν τα μικρόβια μπορούν να φτάσουν στο προστάτη και αν είναι σε μεγάλη ποσότητα, τότε μπορούμε να δημιουργήσουμε τη λεγόμενη προστατήτιδα. Η προστατήτιδα έχει να κάνει βέβαια, μπορεί να είναι μια σαπλής μορφής, δηλαδή έχουμε ελαφρά συμπτώματα, ένα τσούξιμο, μια δυσφορία κτλ. Αλλά βέβαια μπορεί να υπάρχει και η λεγόμενη οξία προστατήτιδα, που είναι μια βαριά λίμωξη με πυρετό και πιο βαριά συμπτώματα. Όταν έχουμε λοιπόν τέτοια συμπτώματα, πρέπει να απευθυνθούμε στον ουρολόγο μας. Εμείς θα κάνουμε εξετάσεις. Προστατήτιδα σημαίνει μικρόβια στο σπέρμα, το προστατικό υγρό και τα ούρα. Μπορεί να είναι ή στο ένα ή στο άλλο και παντού. Γιατί μπορεί να είναι τα ούρα μας καθαρά, έτσι, να είναι μέσα στον προστάτη τα μικρόβια και να φαίνονται μόνο σε εξέταση του σπέρματος του προστατικού υγρού. Τότε λοιπόν, όταν κάνουμε μια καλλιέργεια και δούμε μικρόβια και έχουμε αντιβιόγραμμα, τότε θα κάνουμε στοχευμένες θεραπείες συστηματικά και αρκετό χρονικό διάστημα ώστε να αποθεραπευθεί αυτή η προστατήτιδα για να μην γίνει μια υποτροπιάζουσα συνεχής μορφή. Σωστά. Η διάγνωση πώς γίνεται, κύριε Θεοδωράκη? Με αυτές τις εξετάσεις που είπαμε. Εξέταση σπέρματος, εξέταση ούρων και προστατικού υγρού σε μικροβιολογικό εργαστήριο. Να προσθέσω και παράλληλα. Γίνεται μετά η θεραπεία, κρατάει μεγάλο χρονικό διάστημα η θεραπεία. Η θεραπεία, ναι, είναι όσον αφορά το προστάτη, σίγουρα γύρω στις 3 εβδομάδες. Η προστατήτιδα, ναι. Έτσι. Είναι σημαντικό να ξέρουμε τι μικρόβια έχουμε να κάνουμε, γιατί υπάρχουν και διαφόρων ειδών μικρόβια, ώστε να έχουμε μια πραγματικά θεραπεία η οποία είναι ακριβώς στοχευμένη και να έχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα και μια τελευταία ερώτηση γι' αυτό και κλείνω σε σχέση με την προστατήτιδα. Εκτός από η προστατήτιδα, σε ποιες ηλικίες εμφανίζεται? Δηλαδή, μπορεί ένα και νέος άνθρωπος να εμφανίσει προστατήτιδα? Στους νέους άνδρες είναι, όπως είπαμε, σεξουαλική λειτουργία το σημαντικό. Σε μεγαλύτερες ηλικίες άνδρες, βέβαια, έχει να κάνει με την απόφραξη, με την υπερπλασία του προστάτη, με την ομαλή εκένωση του ουροδόχου κύστεως, η οποία βέβαια έτσι δίνει τη δυνατότητα σε μικρόβια να δημιουργούν φλεγμονές εκεί πέρα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε φυσικά και ορισμένες παθήσεις, όπως είναι η διαβητική, οι οποίοι έχουν αυξημένο κίνδυνο λοιμώξεως, όταν δεν πίνουμε αρκετά υγρά. Και αυτά είναι τα σημαντικότερα. Είναι καλό οι άντρες γενικά να πίνουν αρκετό νερό, έτσι λέγεται, για την καλή λειτουργία του προστάτη τους. Όχι μόνο του προστάτη, και για τους νεφρούς. Και για τους νεφρούς. Ναι, εν γέννη λέμε στην ιατρική ότι ένας άνθρωπος ενήλικας
πρέπει να πίνω λιγότερο 1,5 με 2 λίτρα υγρά. Όλα μετράνε mm-hmm. το 24ωρο. Mm-hmm. Εφόσον έχει κάποιο θέμα καρδιολογικό ή νεφρολογικό, που να μην το επιτρέπει αυτό. Μάλιστα. Αλλά για την κανονική φυσιολογική λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού και τη λειτουργία του εντέρου, βέβαια. Φυσικά. Το νερό παίζει σημαντικό ρόλο ναι. και οι πιο πολλοί άνθρωποι πίνουν λιγότερα υγρά από ό,τι πρέπει. Γι' αυτό πολλές φορές όταν αισθανόμαστε κουρασμένοι, έχουμε μια δυσφορία κτλ. Στην ουσία είμαστε αφυδατωμένοι. Έτσι. Ναι. Ακριβώς. Να το λαμβάνουμε υπόψη αυτό ναι. γενικά ότι το νερό είναι σωτήριο σε πολλές περιπτώσεις. Τώρα, κύριε Θεοδωράκη, είπαμε για την προστατήτιδα. Mm-hmm. Η υπερπλασία του προστάτη είναι καλοήθης πάντα? Αυτό θέλω να ρωτήσω. Η υπερπλασία είναι εξορισμού, είναι καλοήθης. Ωραία. Μια καλοήθης μεγέθυνση και αλλίωση του προστάτη. Mm-hmm. Και αυτή βέβαια εκδηλώνεται στους άνδρες διαφορετικά. Mm-hmm. Δηλαδή, έχει να κάνει και με το DNA μας, με την προδιάθεσή μας. Αν ο παππούς μας είχε προστάτη, ο πατέρας μας είχε προστάτη, η πιθανότητα να έχουμε και εμείς θέμα είναι μεγάλη. Γι' αυτό είναι σημαντικό, όπως είπαμε, εμφανίζεται μετά τα 40-45. Πρέπει να ξέρουμε ότι όλοι οι άνδρες στα 40 μας έχουν ένα προστάτη γύρω στα 10 κυβικά εκατοστά, 10 γραμμάρια δηλαδή. Ναι, έτσι ξεκινάμε ναι. όλοι. Ναι. Και μετά, ανάλογα με το DNA, όπως είπαμε, την προδιάθεση, αυτός ο προστάτης αλλοιώνεται, μεγαλώνει και αλλάζει και η ανατομία του στην περιοχή που είναι. Έτσι λοιπόν μπορεί να μας δημιουργήσει συμπτώματα δυσλειτουργίας της ούρησης. Mm-hmm. Όπως το καταλαβαίνουμε αυτό, ελαττώνεται η ροή των ούρων, έχουμε δυσφορία, έχουμε την εντύπωση ότι δεν αδειάζει καλά η κύστη μας, πρέπει να πάμε πολλές φορές στην τουαλέτα, mm-hmm. αυξάνεται οι πιθανότητες λοιμόξεων κτλ. Mm-hmm. Γι' αυτό λοιπόν, όπως είπαμε, τα 45 και μετά ετήσιοι έλεγχοι, ο ετήσιος έλεγχος του προστάτη τι περιλαμβάνει? Γιατί πολλοί άνδρες βέβαια. Πρέπει να πούμε ότι δεν πάνε στον ουρό γιατί φοβούνται να γίνει η δαχτυλική εξαίρεση που θεωρούν ότι είναι αυτό. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι κάποιοι έτσι. Είναι προκατηλημένοι για αυτό το θέμα και δεν πηγαίνουν. Ναι. Εντάξει, είναι μια δυσάρεστη εξαίρεση, ούτε ο ουρολόγος την κάνει ευχάριστα, βέβαια. Πρέπει να το πούμε φυσικά. Και αυτό. Εννοείται, να πούμε και το δικό σας ρόλο. Ακριβώς έτσι. Αλλά βέβαια σήμερα με τις μοντέρνες μεθόδους είναι σπάνια η χρήση δαχτυλικής εξέτασης. Διότι σήμερα αυτό που θα κάνουμε θα είναι μια ουρομετρία, δηλαδή ο ασθενής με γεμάτη κύση θα ορίσει ένα ειδικό μηχάνημα το οποίο κάνει ανάλυση της ροής των ούρων, διάφορες παραμέτρους κτλ. Μας δίνει μια εικόνα mm-hmm. πώς λειτουργεί το σύστημα. Γι' αυτό μας ενδιαφέρει. Πώς λειτουργεί το σύστημα. Είναι το καρδιογράφημα του ουρολόγου, είναι η ουρομετρία. Μπράβο. Μετά θα κάνουμε έναν υπέρηχο, να δούμε αν αδειάζει καλά η κύστη ή όχι. Εκεί θα δούμε και το προστάτη, τι μέγεθος έχει. Ωραία. Και βέβαια πρέπει να κοιτάξουμε και αν υπάρχει είδος κακοήθειας. Σωστά. Έτσι, γιατί αυτές είναι δύο παράλληλες οντότητες, οι οποίες μπορεί να εμφανιστούν παράλληλα. Mm-hmm. Ναι, η υπερπλασία του προστάτη υπάρχει σε όλους, όπως είπαμε. Αλλά ένα μέρος από εκεί μπορεί να κάνει κακοήθεια. Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε και αυτό το μέρος. Ναι, ναι, γιατί θα μιλήσουμε συγκεκριμένα. Άρα λοιπόν θα κάνουμε και ένα PSA. Έτσι, ναι. Είναι σημαντικό. Πείτε το και αυτό. Το ειδικό, και πείτε και το ειδικό τα όρια προστατικό αντιγόνο. Ειδικό προστατικό αντιγόνο. Δηλαδή, αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι το ειδικό προστατικό αντιγόνο, σε αντίθεση με αυτά που γράφουν τα εργαστήρια, δεν είναι καρκινικός δείκτης. Εξορισμού. Καρκινικός ναι. δείκτης σημαίνει ότι μέχρι ένα σημείο, αν έχω μια τιμή, δεν έχω καρκίνο, από ένα σημείο και πάνω έχω καρκίνο. Έτσι. Ναι. Αυτό δεν ισχύει για το PSA. Ναι. Το PSA στην ουσία είναι μια πρωτεΐνη που υπάρχει μέσα στο σπέρμα ναι. για να γίνει το σπέρμα πιο λεπτόρευστο. Μάλιστα. Δηλαδή είναι μια πρωτεΐνη της γονιμότητας. Εμείς το χρησιμοποιούμε σαν ένα έμεσο δείκτη να μας δείξει τι γίνεται μέσα στον προστάτη. Αλλά ναι. δεν υπάρχουν, γι' αυτό υπάρχουν και φυσιολογικές τιμές. Mm. Που γράφουν πολλές φορές τα εργαστήρια. Ναι, γι' αυτό ναι, 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 το έχουμε ναι. πει και άλλες φορές, ότι καλό είναι να μην γράφουμε φυσιολογικές τιμές, γιατί δεν υπάρχουν. Φυσικά, αν το PSA είναι κάτω από το 1,5-2, σαν τη μονάδα που μετράμε, η πιθανότητα να έχουμε καρκίνο στο προστάτη είναι σχεδόν μηδενική. Μάλιστα. Αλλά όμως, από εκεί και πάνω, είμαστε άνω των 50 και το PSA είναι άνω του 2, ναι. τότε πρέπει να κάνουμε και το λεγόμενο ελεύθερο PSA. Το free PSA. Το free αυτό θα PSA. Σας ρωτούσα κιόλας. Και τι σημαίνει και πότε πρέπει να γίνεται αυτό. Ναι. Γιατί το PSA, ένα μέρος του PSA είναι συνδεμένο με κάποια πρωτεΐνη κυκλοφορία της μέσα στο αίμα. Το ελεύθερο PSA, όπως λέει και η λέξη του, είναι μόνο το PSA το οποίο κυκλοφορεί επίσης μέσα στο σωστά, αίμα. Σωστά, ναι, ναι, ναι. Και εμείς χρησιμοποιούμε ναι. τη σχέση ελεύθερο προσυνολικό PSA για να μας δώσει μία στατιστική mm-hmm. άποψη το τι γίνεται μέσα στον προστάτη. Mm-hmm. Ναι. Αλλά φυσιολογικές τιμές του PSA δεν υπάρχουν. Γιατί βλέπουμε ότι λένε πολλά τα εργαστήρια μέχρι 4 φυσιολογικό κτλ. Ναι, ναι, έτσι ακούγεται. Πρέπει να πω ότι τελευταίους δύο μήνες έχω χειρουργήσει 3 ανθρώπους ναι. με PSA από 3,5 μέχρι 3,8 με καρκίνο ναι. στον προστάτη. Έτσι. Άρα λοιπόν, ο ουρολόγος είναι μόνο σε θέση να το αξιολογήσει αυτό και θα χρειαστεί. Και έχουν δημοσιευθεί και εργασίες οι οποίες δείχνουν με πολλούς ασθενείς ότι αν το PSA είναι μέχρι το 3. Η δαχτυλική εξαίρεση δεν είναι απαραίτητη. Εκτός και αν χρειαστεί, αν πραγματικά έχουμε υποψία ότι υπάρχει μια φλεγμονή ή οτιδήποτε άλλο, τότε βέβαια θα την κάνουμε. Έτσι, για αυτούς που δεν ναι. τους αρέσει ιδιαίτερα αυτή η εξαίρεση. Κύριε Θεοδωράκη, άρα μιλήσαμε τώρα για την καλοήθη υπερπλασία του προστάτη. Είπαμε ποια είναι τα συμπτώματα τα οποία δίνει, έτσι, ναι. πώς γίνεται η διαγνωστική προσέγγιση. Ακριβώς. Και τώρα η θεραπεία της υπερπλασίας του προστάτη. Ναι. Αυτό είναι, γι' αυτό είναι σημαντικό επίσης να κάνουμε και έγκαιρα την διάγνωση. Τη διάγνωση γιατί ναι. σήμερα υπάρχουν φάρμακα
τα οποία μας επιτρέπουν, αν τα χρησιμοποιήσουμε έγκαιρα, να αποφύγουμε στο μέλλον επεμβάσεις. Ναι. Γιατί βέβαια πρέπει να ξέρουμε ότι αυτή η ιστορία πάει φυσικά μέχρι τέλος ζωής του άντρα. Ναι. Ξεκινά από τα 40-45 μέχρι τέλος. Πρέπει να ελέγχεται, ναι. Ακριβώς. Και αυτό μας ενδιαφέρει πάντα εμάς είναι η λειτουργία της ούρησης. Δηλαδή, να μην επηρεάζεται η καθημερινότητα του άνδρα εξαιτίας αυτών των συμπτωμάτων που είπαμε προηγουμένως. Σίγουρα. Έτσι. Πολύ σημαντικό είναι και αυτό. Αυτό είναι το σημαντικό. Αυτό είναι δηλαδή, ο στόχος της θεραπείας. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχουν φάρμακα τα οποία μπορούν να χαλαρώσουν τον προστάτη, έτσι ώστε η ούρηση να γίνεται ομαλά και να διάζει καλά η κύστη. Mm-hmm. Υπάρχουν όμως και φάρμακα τα οποία, αν τα χρησιμοποιήσουμε έγκαιρα, είναι σε θέση να σταματήσουν την εξέλιξη του προστάτη και να το συρρυκνώσουν μάλιστα. Αυτό πρέπει να το κάνουμε όμως έγκαιρα. Διότι βέβαια, αν έρθει να σας δείξει ένα προστάτη ο οποίος είναι 60-70 κυβικά εκατοστά, ο προστάτη δηλαδή αρχικά μεγάλο, 6-7 φορές από το αρχικό μέγεθος, τότε δύσκολα αυτά τα φάρμακα θα δράσουν. Ναι. Αλλά φυσικά πάντα δοκιμάζουμε μια συντηρητική αγωγή πριν προχωρήσουμε σε άλλες δυνατότητες όπως είναι η επεμβάση. Η επεμβάση. Παρ' όλα αυτά όμως μπορεί να μην πάει καλά ας πούμε, ο ασθενής με την αγωγή και να οδηγηθείτε σε χειρουργική επέμβαση. Ακριβώς. Πόσο δύσκολη είναι αυτή και με ποιους τρόπους γίνεται. Η κλασική και το gold standard που λέμε σήμερα, δηλαδή τώρα και 60 χρόνια, έτσι, δηλαδή δεκαετία, τέλος δεκαετίας του 50 σε εξειδικευμένα κέντρα, αλλά και φυσικά τώρα πλέον είναι τελευταίες δεκαετίες, 40-50 χρόνια, ας πούμε, επέμβαση ρουτίνας, η λεγόμενη διουρηθική προστεκτομή. Ναι. Δηλαδή, η αφαίρεση του προστάτη μέσα από την ουρήθρα, χωρίς επέμβαση. Αυτό βέβαια όμως επιτυχάνεται μέχρι ένα ορισμένο μέγεθος του προστάτη. Μάλιστα. Δηλαδή, με ασφάλεια μέχρι 60-70 γραμμάρια κυβικά εκατοστά. Δεν μπορούν όλοι δηλαδή να κάνουν την επέμβαση, τη διουρηθική. Ναι, διότι αφαιρούμε τον προστάτη κομματάκι-κομματάκι από εκεί μέσα. Ναι, έτσι. Α, και από ένα μάλιστα. σημείο και μετά, αν είναι πολύ μεγάλο ο προστάτη, τότε πλέον η επέμβαση κρατάει πολύ και έχει άλλες αρνητικές συνέπειες στον ασθενή. Άρα λοιπόν, το όριο που βάζουμε είναι αυτό. Αυτό λοιπόν το gold standard με την άμεση αποτελεσματικότητα και πολύ καλό αποτέλεσμα. Άμεσο. Ναι. Βέβαια. Αυτό μπορεί να γίνει με διάφορες μεθόδους. Δηλαδή, να κόψουμε ένα κομματάκι του προστάτη, μπορούμε ας πούμε, να το κάνουμε με ηλεκτρικό ρεύμα, το λεγόμενο μονοπολικό ή διπολικό. Υπάρχουν διάφορες τεχνικές. Παλιότερα υπήρχε αυτή η ιστορία με το λέιζερ, η οποία όμως το είχε εγκαταλειφθεί πλέον. Ναι. Αυτό το πράσινο φως που λέγανε κτλ. Είχε άλλα προβλήματα. Έτσι λοιπόν, είναι σημαντικό να γίνει η επέμβαση σωστά και αυτό που κάνουμε, αφαιρούμε το εσωτερικό του προστάτη, σαν να έχει κανείς ένα πορτοκάλι και αφαιρεί κανείς το εσωτερικό του. Ώστε να ελευθερωθεί η ουρήθρα και μπορεί να ουρεί κανείς κανονικά. Αυτή είναι η μέθοδος. Και σε έμπειρα και εξειδικευμένα χέρια, δηλαδή κάποιος που έχει κάνει την επέμβαση. Εσείς έχετε τεράστια εμπειρία, η αλήθεια αυτό είναι αυτή γενικά, να λέγεται. Ναι, η επέμβαση είναι ασφαλής, δεν έχει πόνο ασθενής, δεν αιμορραγεί και στην ουσία μετά από 2 μέρες το αργότερο ουρεί κανείς πάλι κανονικά χωρίς να έχει άλλα προβλήματα. Αυτό είναι το gold standard. Διότι υπάρχουν και διάφορες άλλες μορφές θεραπείων, οι οποίες πότε βγαίνουν από εδώ, από εκεί, με ατμούς, με θέρμανση, με το ένα με το άλλο. Αυτό πρέπει να ξέρουμε ότι είναι. Για ένα μικρό ποσοστό των ασθενών μπορεί να έχουν μια σχετική αποτελεσματικότητα, αλλά είναι υπάρχουν προϋποθέσεις για να εφαρμοστούν πολύ σωστά από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι. Αυστηρές. Και πρέπει να πει κανείς ότι αυτές οι μέθοδοι ακόμα δεν θεωρούνται ότι είναι ευρείας αποδοχής, διότι αυτό μας ενδιαφέρει στην επέμβαση του προστάτη, φυσικά είναι το μακροχρόνιο αποτέλεσμα. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι οξύ αυτή τη στιγμή. Έχω ένα κολλικό για παράδειγμα και πρέπει να απελευθερωθώ ένα ασθενή. Είναι μια επέμβαση η οποία πρέπει να κρατήσει επόμενες δεκαετίες. Οπωσδήποτε, τον... γιατί και για να έχει και καλύτερη ποιότητα ζωής. Όσο ζει ο άντρας, ας πούμε. Είναι ναι. μια επέμβαση, αυτό η επέμβαση του προστάτη είναι εξειδικευμένη επέμβαση. Δηλαδή, κοιτάζουμε το μέλλον. Είναι μια επέμβαση για ένα χρόνο ή 2 χρόνια. Κοιτάζουμε για το μέλλον, όσο θα ζήσει ακόμα. Κύριε Θεοδωράκη, όταν κάνουμε την ανοιχτή προστατεκτομή, αυτό είναι μια άλλη τεχνική χειρουργική. Για την καλοήθη υπερπλασία, όταν είναι πολύ μεγάλο ο προστάτης. Για την καλοήθη υπερπλασία. Ναι, όταν είναι πολύ μεγάλο ο προστάτης, βεβαίως. Και δεν γίνεται η επέμβαση από την ουρήθρα, διουρηθρικά, τότε. Τότε κάνουμε μια τομή, όπως κάναμε και κλασική μέθοδος. Εκεί το αποτέλεσμα είναι πολύ καλύτερο από ό,τι το κάνουμε διουρηθρικά. Γι' αυτό λοιπόν δεν πρέπει να είμαστε δογματικοί. Το λέω αυτό και το. Γιατί πολλές φορές παίρνουν ασθενείς και μου λένε κάνεις τη μέθοδο τάδε. Ρωτάνε. Αυτό είναι σίγουρο, γιατί πλέον. Ναι. Αυτό είναι τελείως λάθος αντίληψη. Το έχω πει πολλές φορές αυτό. Δεν αποφασίζει ο ασθενής τι επέμβαση θα κάνει. Πρέπει να πάει σε έναν γιατρό που ξέρει ότι. Που έχει εμπειρία πολύ ακριβώς, μεγάλη. Και να του πει: έχω αυτό το πρόβλημα, ποια είναι η λύση που προτείνεις. Ο ασθενής φυσικά θα αποφασίσει τι θα κάνει. Έτσι. Αλλά αυτή είναι τελείως λάθος αντιμετώπιση του θέματος. Διότι, όπως είπαμε, υπάρχουν ορισμένα όρια, υπάρχουν προδιαγραφές και υπάρχουν κριτήρια. Για να πάει η επέμβαση καλά. Αν λοιπόν έχω ένα πολύ μεγάλο προστάτη και πάω να το κάνω διουρηθρικά, δεν θα πετύχει. Ναι. Αυτό είναι δεδομένο. Ναι, γιατρέ. Είναι προτιμότερο λοιπόν να κάνω την κλασική μέθοδο. Αν γίνει πάλι σε εξειδικευμένα χέρια, δεν πονάει, δεν αιμορραγεί και έχουμε επίσης ένα πολύ καλό μακροχρόνιο αποτέλεσμα. Αυτό είναι που μετράει στον προστάτη. Ναι, έτσι. Γιατρέ. Λοιπόν, τώρα, άρα θέλω να. Έχουμε κάνει πολλά θέματα με τον προστάτη. Απλά θέλω να ρωτήσω κάτι ακόμα. Όταν λοιπόν αφαιρεθεί ο προστάτης από τον άντρα, ο άντρας πλέον δεν είναι γόνιμος. Όχι.
η γονιμότητα, γιατί η εξπερμάτωση, όπως έχουμε πει, γίνεται μέσα στον προστάτη. Άρα λοιπόν, αν αφαιρέσουμε τον προστάτη, το σπέρμα εξπερματώνει με ο άνδρας, αλλά το σπέρμα έχει τη λεγόμενη παλίνδρομη εξπερμάτωση. Δηλαδή το σπέρμα πάει προς την κύστη, προς τα πίσω. Έτσι λοιπόν δεν έχουμε εξπερμάτωση κανονική. Έχουμε παλίνδρομη εξπερμάτωση, το σπέρμα βγαίνει, αλλά δεν βγαίνει προς τα μπροστά. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να το ξέρουμε αυτό, ότι είναι αυτή η παρενέργεια. Δεν έχει όμως να κάνει με τη σεξουαλική λειτουργία. Σεξουαλική αυτό λειτουργία και ικανοποίηση μένει η ίδια. Ναι. Καμία σχέση. Τι σχέση έχει, αυτό είναι σε σχέση με τη γονιμότητα. Ακριβώς. Έτσι, το λύσαμε αυτό. Σε σχέση με την. Η σεξουαλική λειτουργία δεν επηρεάζεται αρνητικά. Άνδρα, και τι επιπλοκές μπορεί να φέρει αυτή η επέμβαση. Να πούμε και αυτό, γιατί ναι. Εδώ υπάρχουν και διάφορα. Δύο-τρία λόγια και να κλείσουμε το πρώτο μέρος. Ναι, ξέρουμε ότι αν έχουμε υπερπλασία του προστάτη, βέβαια, και ο προστάτη λειτουργεί κανονικά και ούρης έχει πρόβλημα, έχει επηρεάζει τη σεξουαλική λειτουργία φυσικά, γιατί είπαμε μέρος σεξουαλική λειτουργία είναι ο προστάτη. Άρα λοιπόν, αν κάνουμε την επέμβαση. Και όταν την κάνουμε διουρηθρικά, δεν επηρεάζεται κάτι, γιατί αυτοί που ξέρουν ανατομία ξέρουν ότι τα νεύρα που είναι για τη στήση είναι έξω από το προστάτη, δεν είναι μέσα στο προστάτη. Αν λοιπόν τα πούμε μέσα στο προστάτη, το καθαρίσουμε από μέσα, δεν πρόκειται να συμβεί αυτό. Πολλές φορές, μάλιστα, βελτιώνεται η σεξουαλική λειτουργία μετά την επέμβαση του προστάτη. Αλλά η γονιμότητα, όπως είπαμε, πολλές φορές δεν υπάρχει. Μάλιστα. Ναι, αυτό. Επιπλοκές δεν υπάρχουν συνήθως. Επιπλοκές αυτές που μπορούν να υπάρξουν είναι φυσικά όπως κάθε επέμβαση, μια αιμορραγία. Okay, αν γίνει όμως λεγκάρτης, δεν υπάρχει θέμα. Ή, αυτό πρέπει να προσέξουμε πάντα, βέβαια, είναι ο σφινκτήρας, να μην τραυματίσουμε το σφινκτήρα, αλλά okay, αυτό είναι κάτι το οποίο το βλέπει κανείς τώρα από χειρουργείο. Δεν είναι ένα τυφλό σημείο, ας πούμε. Η επέμβαση αυτή είναι τυφλή, έχουμε κάμερες, έχουμε αυτά, βλέπουμε ακριβώς τι κάνουμε. Φυσικά, ξέρετε. Φυσικά είναι εξειδικευμένη επέμβαση, είναι αποστάσεις χιλιοστών σε ορισμένα σημεία, αλλά εφόσον προσέξετε κανείς αυτές τις περιοχές, δεν σημαίνει κάτι. Κύριε Θεοδωράκη, πολύ ωραία τα λέτε. Λοιπόν, αλλά θα σας διακόψω τώρα. Εμέσως. Θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό και θα επανέλθουμε να σας πω τι θα πούμε και για τους τηλεθεατές μας. Θα μιλήσουμε λίγο για τον καρκίνο του προστάτη. Σημαντικό. Θα πούμε κάποια στοιχεία, πότε γίνεται η βιοψία, πότε είναι απαραίτητη για τον καρκίνο του προστάτη. Όπως επίσης και για τα θυλώματα της ουροδόχου κύστεως. Λοιπόν, μικρό διαφημιστικό και σε πολύ λίγο, αγαπημένοι μου φίλοι, θα είμαστε και πάλι μαζί.